Η ελληνική άνοιξη και η ανάγκη αναγέννησης του ανθρώπου συνθέτουν τις μέρες επιταφίου, το νέο έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου πάνω στο ποιητικό κείμενο του Νίκου Γκάτσου, που άγγιξε τις καρδιές των θεατών και χειροκροτήθηκε ολόθερμα στην παγκόσμια πρώτη του που δόθηκε χθες το βράδυ στη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Φωνάση. Όλα αυτά έχει προκύψει από κάποιες έτσι μοναχικές νύχτες και κάποια στιγμή όλο αυτό το μοναχικό κλίμα που γράφεις νότες, περίπου όπως κάνεις ένα χαλί που έχει χιλιάδες κόμπους αλλά τους βάζεις έναν και ξαφνικά βλέπεις ότι αυτό βγάζει μια τέτοια πολυκοσμία και πάνω στη σκηνή και ευτυχώς και κάτω από τη σκηνή. Στις μέρες επιταφίου, μια λαϊκή λειτουργία για τη Μεγάλη Εβδομάδα υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού, σολίστηταν ο Μανώλης Μητσιάς, στον οποίο είχε αφιερώσει το έργο ο Νίκος Γκάτσος. Ό,τι έγραψε ήταν όλα αριστουργήματα και επιθυμία δική μου πάνω να τραγουδώ. Πόσο μάλλον αυτό εδώ το έργο, το οποίο πραγματικά είμαι συγκινημένος και ο Παπαδημητρίου με γνωρίζει πάρα πολύ ωραία. Και ο μαέστρος ο Λουκάς ο Καρατινός το διεύθυνε άψογα. Συνθέτει τα τόσο αντιθετικά αυτά μουσικά στοιχεία της Ανατολής και της Δύσης. Και νομίζω ότι οι μέρες επιταφίου του Παπαδημητρίου κατορθώνουν και ενοποιούν αυτά τα στοιχεία σε ένα ενιαίο έργο. Αφηγητής ήταν ο Γιάννης Φέρτης. Άξιος ο την υγιήν ζωγραφή σας ενάνθεσή μου. Άξιον εστί το αρνίον το εσφαγμένο. Yeah.